γνώσεις της κυρίας Γεροβασιλή και όχι μόνο, για όλο αυτό που θα γίνει, όλο αυτό που περιμένουμε να γίνει την Παρασκευή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Δημογιάννη καταρχήν που είναι στο στούντιο ξανά. Σας ευχαριστώ συνεχώς και θα σας ευχαριστώ συνεχώς γιατί βρίσκεστε εδώ για να ενημερώνουμε τους πάντες. Όσο μπορούμε, ναι, εννοείται. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Σήμερα βγαίνει μία εντολή, θα έλεγα, από την κυβέρνηση προς την τροχέα. Σταματήστε τους αγρότες που έρχονται στην Αττική. Ναι, εκφοβισμός, έτσι, ένα μήνυμα εκφοβισμό προς τους αγρότες. Και σε συνέχεια με αυτά που αποχρήσω ο Πάσουλας, για να συνεχίσω. Όχι, πριν πάμε εκεί. Θέλω να μου ερμηνεύσετε λίγο αυτή την τακτική. Γιατί μετά βγήκαν οι συνδικαλιστές αστυνομικοί και λένε εμείς δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τους αγρότες. Διότι είναι οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας, τα ξαδέρφια μας. Ακριβώς. Αυτό είναι το περίεργο. Και δεν θα έχει και κανένα νόημα, κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα δηλαδή, να βγουν τα ΜΑΤ μπροστά σε αυτή την περίοδο στους αγρότες. Γιατί το λέτε δεν θα έχει νόημα? Γιατί θα δημιουργήσουν εντάσεις σε τέτοιο βαθμό που θα φτάσει σημείο να καταληθεί η δημοκρατία. Και όταν υπάρχουν ακραίες φωνές και ακραία στάση από την πλευρά της κυβέρνησης, να είμαστε σίγουροι ότι δεν εξυπηρετεί ούτε τη δημοκρατία, ούτε τις διεκδικήσεις των αγροτών, αλλά σε καμία περίπτωση ούτε την κυβέρνηση. Πάμε τώρα στις ειδήσεις, τις σημαντικές. Πώς θα κατέβετε την Παρασκευή κάτω? Κοιτάξτε, την Παρασκευή το Πανελλαδικό δεν θα συμμετέχει. Ναι. Δεν θα συμμετέχει γιατί κύριος Πάσουλας είπε για δύο μπλόκα που δεν θα συμμετέχουν. Ξέχασε το 6. Είναι 62 μπλόκα. Είναι γιατί δεν πήγαμε 62 μπλόκα στην Ικαία, στείλαμε την προσωπία. Ναι. Το ζήτημα στην όλη διαδικασία, πέρα από ότι δεν συμφωνούμε σε μερικά αιτήματα τα οποία θα μπορούσαμε και να τα βρούμε, είναι ο χρόνος. Mm-hmm. Και ο χρόνος είναι αυτός που μας ανησυχεί. Είναι πάντως χθες, τον ακούσατε να το λέει, ότι δεν πρόκειται να αρχίσει κάποιος διάλογος. Ακόμα και έτσι να είναι. Ναι. Ακόμα και έτσι να είναι. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ότι θα πάει ο Μπούτας κάτω και θα κουβεντιάσει. Αν και έχω τις αμφιβολίες μου, γιατί χθες το τοπικό κανάλι ανακοίνωσε παρουσία μου ότι εντάξει, δεν είναι ανάγκη να κουβεντιάσουμε και από μηδενική βάση. Θα μπορούμε μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις. Αυτό δεν είναι κάτι που έχει υποθεί από κανένα μπλόκο της Ελλάδος. Είναι κάτι που ανακοινώνει. Το ακούσατε εσείς με τα αυτιά σας. Βεβαίως. Βεβαίως. Το ακούσαμε με τα αυτιά μου. Ανακοινώθηκε σε τοπικό κανάλι, έγκριτο κανάλι ραδιοφωνικό της Λαμίας. Υπάρχουν τα στοιχεία, μπορείτε να μπείτε μέσα για να το δείτε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό από μόνο του με βάζει να σκεφτώ διάφορα πράγματα. Είναι το γεγονός αυτής της σπουδής να κατέβουμε στην Αθήνα. Μέσα στο Πανελλήνιο Συντονιστικό. Είναι και η Κρήτη. Η Κρήτη δεν θα κατέβει την Παρασκευή στην Αθήνα. Και δεν θα κατέβει γιατί δεν μπορεί να κατέβει. Δεν προλαβαίνει για τεχνικούς λόγους δηλαδή. Για τεχνικούς λόγους, ναι. Οι Κρήτες μας ανακοίνωσαν ότι το μίνιμουμ που θα μπορούσαν να κατέβουν στην Αθήνα είναι η επόμενη Τρίτη. Η επόμενη Τρίτη. Ναι. Άρα λοιπόν και εμείς συντεταγμένα. Και μην μπορώντας να αφήσουμε έξω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αγροτικού κόσμου που είναι οι Κρήτες. Και είμαστε από την αρχή στους αγώνες, γιατί είπαμε να είμαστε όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να κατέβουμε την Παρασκευή αφήνουμε τους Κρήτες έξω. Έτσι λοιπόν λέμε το εξής. Φίλοι της ΠΑΣΗ, φίλοι αγρότες της Νίκαιας, καλώς θα κάνετε και θα κατέβετε στην Αθήνα. Θα σας στηρίξουμε όσο μπορούμε. Θα ανοίξουμε τους δρόμους να περάσετε. Θα παροτρύνουμε τα μέλη μας, όσοι μπορέσουν να σας ακολουθήσουν στο μεγάλο συναλλητήριο. Καθίστε εκεί, κρατήστε και την Τρίτη ερχόμαστε κι εμείς. Είναι αυτονόητο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ξεκάθαρο. Την Τρίτη ερχόμαστε και εμείς. Δηλαδή, μισό λεπτό, Τάκη, μισό λεπτό τώρα, γιατί μπερδεύουμε τώρα, μισό λεπτό. Ναι. Μήπως είναι. Μη χαμογελάτε τώρα. Μπερδεύεστε. Μη χαμογελάτε τώρα. Τώρα, γιατί έτσι όπως τα λέτε, αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν. Ναι. Στείλατε την εμπροστοφυλακή και θα έρθουν οι ενισχύσεις. Δεν ξέρουμε ποια είναι η εμπροστοφυλακή. Όπα. Μπορεί εμείς να είμαστε εμπροστοφυλακή. Όπα. Όχι. Εσείς είστε σίγουρα η κύρια δύναμη. Τουλάχιστον. Θα το δούμε. Εγώ δεν λέω ότι είναι μικρή δύναμη πάση που πάει κάτω. Πάντως όπως είναι, έχει το ζήτημα. Αφού θέλουν να μεταφέρουμε. Μισό λεπτάκι. Έτσι όπως το είπατε τώρα, έτσι ακούστηκε όμως. Καλώς να πάτε, θα στείλουμε εμείς όσους μπορούμε. Κρατήστε μέχρι την Τρίτη και ερχόμαστε και εμείς την Τρίτη. Αφού θέλουμε να μεταφέρουμε στην Αθήνα
το κέντρο της διεκδίκησης, ναι, που κατ' εμέ κακώς, έτσι, γιατί η διεκδίκηση γίνεται εδώ στα μπλόκα, στους δρόμους και πρέπει να έχει διάρκεια. Αλλά αφού κάποιοι θέλουν να το μεταφέρουν, τουλάχιστον ας δώσουμε διάρκεια και δηλαδή σε αυτό. Δηλαδή, εσείς λέτε τώρα, για να το καταλάβω, κατεβαίνει το πρώτο κύμα την Παρασκευή. Ναι. Εάν καταφέρει και κρατήσει το Σαββατοκύριακο την Τρίτη, πάτε κι εσείς. Ναι. Την Τρίτη είναι η ημερομηνία που μπορούν να ανέβουν και οι Κρήτες. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό μου ακούγεται σχέδιο, κύριε Δημογέννη. Δεν ξέρω αν είναι σχέδιο. Εμένα αυτό μου ακούγεται σχέδιο, έτσι όπως το λέτε. Εμείς κάναμε τους υπολογισμούς μας, είδαμε ότι έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε, ναι, Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή, και με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσουμε. Ξεκινώντας την Τρίτη με κάθοδο με αγροτικά μηχανήματα στην Αθήνα. Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το πρώτο κύμα κρατάει μέχρι την Τρίτη. Ναι. Την Τρίτη κατεβαίνετε για να μείνετε, γιατί προφανώς στο μεσοδιάστημα, εάν καταφέρουν και είναι τέσσερις μέρες, είναι τέσσερις μέρες, έτσι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, και την Τρίτη έρχονται οι ενισχύσεις. Εάν καταφέρουν και μείνουν τέσσερις μέρες κάτω, τι περιμένετε ότι θα γίνει? Θεωρώ ότι με τόσο όγκο αγροτών στην Αθήνα, καλό θα είναι, ας το πω και εγώ κάποτε πρώτος, καλό θα είναι, γιατί οι πολίτες περιμένουν να τα ακούσουν, να δούμε και τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι και κακό, έτσι. Δεν είναι κακό. Εκεί θα, ενώπιον των αγροτών, αν είναι τον να δεσμευτεί. Θα τον δείτε αφού το αποσύρει. Κοιτάξτε, εάν δεν θεωρώ, το αποσύρει. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Εάν δεν το αποσύρει, μια... εδώ είναι τα τρακτέρια, εδώ είναι τα μπλόκα, να έρθουμε πίσω. Ναι. Ευελπιστούμε ότι μετά από τόσο κόσμο. Εάν εξελιχθεί έτσι. Ναι. Τώρα τον αποσύρει, να το αποσύρει, θα το αποσύρει, κύριε Στυριόπουλε. Είναι κόκκινη γραμμή. Δεν μπορούμε να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός στον αγροτικό κόσμο. Μα ειλικρινά, κανένας σχεδιασμός, ναι, να κουβεντιαστεί οποιαδήποτε παράμετρος με το υπάρχον ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Το φορολογικό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο, είναι κάτι θα μπορούμε να το κουβεντιάσουμε με πολλούς τρόπους. Ειδικά όμως για το ασφαλιστικό, δεν υπάρχει κανένας απολύτως σχεδιασμός στον αγροτικό κόσμο για περίπτωση που δεν κουβεντιαστεί από την αρχή. Και δεν κουβεντιαστεί μέσα στη βάση του αυτόνομου ΟΓΑ, για να ξέρουμε τι λέμε, με τις υπάρχουσες κατηγορίες. Είπαμε, αποδεχόμαστε μέχρι ενός βαθμού μια αύξηση για να καλύψουμε το δεμείο μας, με έξω όσους δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα. Είμαστε ξεκάθαροι το τι θέλουμε. Αν λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη βάση, δεν μπούμε στο διάλογο της κουβέντας, δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Και όπως μάθατε σήμερα και από την αντιπολίτευση, ανακοινώθηκε ακριβώς αυτό. Επιτέλους η αντιπολίτευση ανακοίνωσε ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή αποσύρεται και ξεκινάται διάλογο με τους αγρότες. Εμένει λοιπόν αυτό να το ακούσουμε και από το στόμα του Πρωθυπουργού. Μόνο έτσι ξεκινάει ο διάλογος. Έτσι, δηλαδή. Μόνο ξεκινάει ο διάλογος. Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί αυτή η στρατηγική, γιατί αυτό είναι μια φυσιολογική εξέλιξη σε περίπτωση κλιμάκωσης στην Αθήνα. Ναι. Εάν έχουμε άλλου είδους αντιμετώπιση από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν... Δηλαδή, γιατί καταρχάς βλέπουμε εμείς, σε όλα τα μέσα σήμερα, ότι συζητούν για ενεργοποίηση της αστυνομίας, ναι, αν και οι αστυνομικοί αντιδρούν. Το βλέπουμε ξεκάθαρα επίσημα από τα συνδικαλιστικά χείλη των αστυνομικών, ότι διατηρούν επιφυλάξεις για τις εντολές που παίρνουν. Λοιπόν, κύριε Στυριόπουλε, για να είμαστε σαφείς, δεν μιλάμε, δεν μιλήσαμε και ούτε θα μιλήσουμε ποτέ για απεγκλωβισμό των εθνικών οδών. Δεν είπαμε ότι θα κουβαλήσουμε τρακτέρ στην Αθήνα. Σε αντίθεση με τον μπλόκο της Νίκαιας, εμείς λέμε ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στις εθνικές οδούς. Θα είναι εκεί. Στην Αθήνα θα μεταβούμε με λεωφορεία, με αγροτικά αυτοκίνητα, με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Θα υπάρξει και μεγάλη στήριξη από τους Κρήτες, οι οποίοι θα είναι 3-4 χιλιάδες κόσμος. Ποντάρουμε σε αυτή τη δύναμη, γιατί οι Κρήτες δεν έχουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν. Το να κλείνουν τα Χανιά ή το Ηράκλειο, να κλείνονται μεταξύ τους. Δεν συγκινείται κάποιος. Έτσι δεν έχει κανένα νόημο. Οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν πάνω να διαδηλώσουν. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εκεί, θα τους στηρίξουμε, τα μπλόκα θα είναι εδώ και όλοι μαζί θα συναποφασίσουν την επόμενη μέρα. Που η επόμενη μέρα θα είναι πάλι στα μπλόκα. Η επόμενη μέρα λέτε ότι θα είναι πάλι στα μπλόκα. Θα είναι πάλι στα μπλόκα. Ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο που μπορώ να ρωτήσω, εκτός και αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε εσείς προς ενημέρωση των αγροτών που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ναι. Καταρχήν αποσαφηνίσαμε λίγο αυτή την ένταση ποιος πάει κάτω και γιατί δεν πάει κάτω, διότι εσείς είχατε συνεννοηθεί και λέτε ότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι οι Κρήτες δεν μπορούν νωρίτερα από την Τρίτη να ανέβουν πάνω. Άκουσα από πολλά μπλόκα στη Θεράση Ελλάδος σήμερα σε διάφορα ρεπορτάζ που είχαν εδώ σταθμοί τα ραδιόφωνα για τις διαφορετικές απόψεις αν θα πάνε ή δεν θα πάνε στην Αθήνα την Παρασκευή. Θέλω να πω το εξής σε όλους. Ναι. Άνθρωποι που πάνε να διαδηλώσουν
πάνε να δηλώσουν για μένα, για τον συμπολίτη τους, για τον συνάνθρωπό τους. Είναι άξιο σεβασμού. Όποιος μπορεί να πάει στην Αθήνα, έστω και αν δεν είμαστε εμείς οι διοργανωτές, έστω και αν έχουμε αντίθετη άποψη με την έννοια ότι δεν θέλουμε να είναι μπροστά τα κόμματα, οι ΠΑΣΥ κτλ. Λοιπόν, θεωρούμε όμως ότι όποιος είχε πάει να διαδηλώσει. Θα σας ρωτήσω για τα κόμματα τώρα. Τι ρόλο παίζουν στα μπλόκα τα κόμματα, κύριε Δημογέννη? Δυστυχώς, κύριε Στεργιόπουλε, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, οι Έλληνες δεν βάλανε μυαλό. Δεν έχουν βάλει μυαλό. Δεν έχουν βάλει μυαλό. Αυτή η διαδικασία που γίνεται. Προσπαθούν, να κάνω το ερώτημα σαφές να καταλάβει και ο κόσμος. Προσπαθούν κάποιοι κομματικά να επηρεάσουν τα μπλόκα? Θα σας πω. Αυτή η διαδικασία που γίνεται, αυτή η κινητοποίηση, η μεγάλη σένταση που γίνεται στην Ελλάδα, προϋποθέτει ένα πράγμα. Όχι συζήτηση με κανέναν. Εκτός και αν η συζήτηση γίνει συλλογικά και συνολικά και συνεννόηση με τα μπλόκα, όλα τα υπόλοιπα. Η οποιαδήποτε συζήτηση γίνει μεμονωμένα, είτε γιατί ο Στεργιόπουλος είναι έξυπνος, είτε γιατί ο Δημογιάννης γνωρίζει να βουλευτεί, θα είναι εις βάρος του αγροτικού κόσμου. Είναι μεγάλη ευθύνη που έχουν αυτοί, είναι ευθύνη που θα τη βρουν μπροστά τους οι επόμενες γενιές. Και ειλικρινά σας λέω, εάν δω τέτοιον άνθρωπο να συναλλάσσεται με βουλευτές προσπαθώντας να κερδίσει προσωπικά ωφέλη ή προβολή, επειδή έχω 30 μέρες στον δρόμο, θα τον πατήσω με τον τρακτέρ. Γίνεται αυτό που σας ρώτησα? Γίνεται. Προσπαθούν κάποιοι να παρέμβουν? Γίνεται, γίνεται. Προσπαθούν πολιτικά κάποιοι να επηρεάσουν τα μπλόκα? Κοιτάξτε, ο καθένας πολιτευτής ή βουλευτής, δυστυχώς ακόμα κοιτάει να υποφεληθεί. Είτε της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι κύριοι είναι ότι όλοι μαζί συνολικά μας κατάτησαν σε αυτό το χάλι. Αντί λοιπόν να κρύβονται στα σπίτια τους, να κάθονται στα σπίτια τους, να κρύβονται, να μην βγαίνουν έξω, έχουν το θράσος, γιατί θράσος, περί θράσος πρόκειται, γιατί είναι αειδιαστικό αυτό, να περιφέρονται στα μπλόκα προσπαθώντας να επηρεάσουν ένα κομμάτι αγροτών που ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σκληροί σε αυτό, ναι, να μην αφήνουμε τέτοια φαινόμενα, mm-hmm, τέτοιες περιπτώσεις να διαιωνίζονται ή έστω να υπάρχουν υποψίες. Για να δούμε. Νομίζω ότι το μήνυμα το παίρνουν τώρα. Ελπίζω. Δεν ξέρω αν θα σταματήσουν. Ελπίζω. Λοιπόν, αν δεν σταματήσουν θα πούμε και ονόματα. Ελπίζω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Δημογέννη. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε εμείς. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα.